Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αν και η οικονομία της Ευρωζώνης έχει βελτιωθεί σημαντικά από το δεύτερο τρίμηνο, η αβεβαιότητα είναι ακόμη αισθητή, προειδοποιεί η Κομισιόν στην τριμηνιαία έκθεσή της, τονίζοντας ότι η οικονομία της Ευρωζώνης φαίνεται να είναι σε σημείο καμπής. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί με ρυθμό 0,2% το τρίτο τρίμηνο και 0,1% το τέταρτο τρίμηνο, έναντι της συρρίκνωσης 0,1% που είχε καταγράψει κατά το προηγούμενο διάστημα. Για το έτος 2009 διατήρησε στο πλην 4% το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωζώνης, ενώ προβλέπει τον πληθωρισμό στο 0,4%. Ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χωάκιμ Αλμούνια, υπογράμμισε ότι οι βελτιωμένες προοπτικές είναι αποτέλεσμα κυρίως των άνευ προηγουμένων ποσών χρημάτων που εισέρευσαν στην οικονομία από τις κεντρικές τράπεζες και τις δημόσιες αρχές. Το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αναμένεται να σημειώσει η αμερικανική οικονομία κατά την έξοδό της από την διεθνή ύφεση, ακόμη και εάν επαληθευτούν οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις των οικονομολόγων για επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης, σημειώνει το Bloomberg. Η ύφεση αυτή ήταν τόσο βαθιά που τη μέση τριμηνία ανάπτυξη στο 3,5% προβλέπει για τον επόμενο χρόνο ο αναλυτής της JP Morgan. Ο αναλυτής τονίζει ότι η ανάπτυξη δεν θα είναι αρκετή για να επαναφέρει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στα πρώτης κρίσης επίπεδα των 13,42 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο της Moody's, οι 6,9 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που καταργήθηκαν στις ΗΠΑ δεν πρόκειται να ανακτηθούν πριν τα μέσα της δεκαετίας, ενώ η ανεργία είναι αμφίβολο εάν θα πέσει ποτέ ξανά στα επίπεδα του 4,4%. Πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι μεγαλύτεροι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω ενισχυών ότι το εξάμηνο ράλι των μετοχών δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη της παγκόσμιας οικονομίας. Κατά 1% υποχώρησε η Société Générale, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας βάσει χρηματιστηριακής αξίας, μετά την υποβάθμιση της σύστασης από την Ομούρα. Η Deutsche Bank καταγράφει απώλειες 1,5% επίσης μετά την υποβάθμιση της σύστασης από την Ομούρα. Η Honda σημειώνει πτώση 3% μετά την ενίσχυση του γεν έναντι του δολαρίου ως και 90,21 στο υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Φεβρουαρίου. Η ενδυνάμωση του γεν μειώνει την αξία των υπερπόντιων πωλήσεων των Ιαπωνέζικων εταιριών. Την ίδια ώρα, για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, υποχωρεί η τιμή του αργού πετρελαίου εν μέσω ενισχυών ότι η άνοδος των τιμών δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη της παγκόσμιας οικονομίας. Ειδικότερα, το αργό υποχωρούσε στα 68 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας. Στο μεταξύ, ανωδικά κινήθηκε σήμερα το αμερικανικό δολάριο, καθώς οι επενδυτές κάλυπταν τις θέσεις short που είχαν οδηγήσει το αμερικανικό νόμισμα σε χαμηλό έτους. Σε υψηλό επταμείνου αναρχήθηκε ωστόσο το γεν έναντι του δολαρίου, βρίσκοντας στήριξη στην υποχώρηση άλλων βασικών νομισμάτων έναντι του αμερικανικού. Στις 4 ώρα Κύπρου, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου διαμορφωνόταν στα 1,4550 δολάρια. Τα χειρότερα πέρασαν, αλλά η ανάκαμψη θα είναι αργή, τιτλοφορείται η νέα έκθεση της Νομούρα για τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Κλάδο, μετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου χρηματοοικονομικού συνεδρίου που διοργάνωσε ο Ιαπωνικός Οίκος στο Λονδίνο. Τα εντυπωσιακά πακέτα κινητοποίησης διεθνώς κατάφεραν να βελτιώσουν σημαντικά τις οικονομικές προοπτικές πολλών χωρών και έτσι το πιστωτικό κόστος για πάρα πολλές τράπεζες αγγίζει πλέον την κορυφή. Ωστόσο, η Νομούρα τονίζει πως ο ρυθμός της ανάκαμψης της κερδοφορίας των τραπεζών θα είναι αρκετά αργός, καθώς η οικονομική ανάκαμψη παραμένει αδύναμη, με τα πιστωτικά κόστη να σταθεροποιούνται πιθανώς σε υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, υπάρχει ισχυρή πλέον πίεση στις τράπεζες να έχουν ικανοποιητικό επίπεδο κεφαλαίων και αυτό θα βαρύνει την κερδοφορία στο μέλλον. Η Νομούρα σημειώνει πως αν και ο Ευρωπαϊκός Τραπεζικός Κλάδος έχει πάρα πολλά περιθώρια ανόδου, ο ρυθμός ανάκαμψης αλλά και η αβέβαιη προοπτική της κερδοφορίας τους θα περιορίσει την άνοδο των μετοχών τους. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Financial Mirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.